Για να περάσει λίγο η ώρα, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στα άτομα τα οποία προβληματίζονται και αναζητούν συνεχώς την αλήθεια. Είναι άτομα τα οποία δεν βολεύονται σε καμιά αλήθεια, δεν μπορούν να σταματήσουν να αναζητούν, τα ερωτήματα τίθενται μέσα τους από μόνα τους και αυτό είναι εκπληκτικό, διότι με αυτό τον τρόπο συνεχώς προχωρούν και πηγαίνουν όλο και βαθύτερα αναζητώντας την αλήθεια. Όπως έλεγε ένας γέροντας, ψάξε και όσο πιο βαθιά ψάχνεις, στο τέλος θα βρεις άπευτο καθαρό χρυσάφι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να αναζητά, να ψάχνει συνεχώς όλο και βαθύτερα για να ανακαλύπτει αλήθειες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα από ένα συνειδητό προγραμματισμό. Περισσότερο είναι κάτι που προκύπτει ελεύθερα και αυθόρμητα από μέσα μας. Πηγάζει από μέσα μας η ανάγκη να αναζητήσουμε και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Συνεχώς προβληματιζόμαστε. Και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, είναι ωφέλιμη αυτή η διαδικασία? Μπορεί να μας οδηγήσει κάπου? Στην πραγματικότητα όχι. Δεν είναι κάτι πραγματικά ωφέλιμο. Δηλαδή, μέσα από την αναζήτηση δεν θα προκύψει η βίωση και η γνώση της αλήθειας. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι μέσα από την πορεία της αναζήτησης, μέσα από την θέση συνεχών ερωτηματικών, πηγαίνουμε όλο και βαθύτερα. Σκάβουμε όλο και πιο βαθιά, ανακαλύπτουμε περισσότερα πράγματα και διευρύνουμε τις ορίζοντές μας. Αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, διότι όταν θα πάψουμε να αναρωτιόμαστε, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο νοητικής και ψυχικής ωριμότητας να μην θέτουμε πλέον ερωτήματα, όταν θα καταλαγιάσει μέσα μας αυτή η διάθεση αναζήτησης, θα έχουμε μείνει με ένα εύρος συνειδησιακό. Η συνειδητότητά μας θα έχει διευρυνθεί ιδιαίτερα και θα έχουμε συνειδητοποιήσει αλήθειες τις οποίες οι άλλοι δεν μπορούν να τις υποψιαστούν. Διότι είναι διαφορετικό να είσαι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη και να γνωρίζεις τη Θεσσαλονίκη επειδή εκεί μεγάλωσες, είναι άλλο να κάνεις ένα αεροπορικό ταξίδι από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Επίσης είναι διαφορετικό να κάνεις αυτή τη διαδρομή με το αυτοκίνητο ή με ένα λεωφορείο και ακόμη καλύτερα να το κάνεις με ένα ποδήλατο ή με τα πόδια. Εάν πας με τα πόδια στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα κουραστείς, αλλά θα γνωρίσεις πολύ περισσότερα πράγματα. Θα δυσκολευτείς περισσότερο, αλλά θα έχεις μια μεγάλη εμπειρία μέσα από το ταξίδι. Ένα ταξίδι είναι και αυτά τα συνεχή ερωτήματα που θέτουμε. Συνεχή ερωτήματα. Είναι οι νόες εκείνοι οι οποίοι δεν αναπαύονται με καμιά απάντηση. Κάθε απάντηση γεννά μέσα τους ένα νέο ερώτημα και κατά κάποιον τρόπο βρίσκονται συνεχώς σε μια εγρήγορση ώστε να αναζητούν. Και όπως είπαμε, αυτή η διαδικασία δεν ωφελεί από μόνη της αυτή καθεαυτή. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή τέθηκαν τα ερωτήματα θα βρεθούν οι απαντήσεις και αυτές οι απαντήσεις θα είναι οριστικές και θα είναι σημαντικές. Γιατί στην πνευματική πορεία και στην υπαρξιακή πορεία δεν έχει σημασία να λάβω κάποιες απαντήσεις, αλλά να κάνω το ταξίδι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι το οποίο τους οριμάζει, διευρύνει το νου τους ιδιαίτερα, αλλά και το βαθύτερό τους ψυχισμό και έτσι όταν κάποια στιγμή φτάσουν σε κάποιες αλήθειες, τότε μέσα από το ταξίδι θα είναι τόσο διευρυμένοι ώστε να έχουν μια άλλου τύπου επίγνωση αυτού στο οποίο έφτασαν. Θα γνωρίζουν δηλαδή τη Θεσσαλονίκη έχοντας ταξιδέψει όμως και έχοντας περάσει από τη Χαλκίδα, από τη Λαμία, από τη Λάρισα, από το Βόλο. Έχουν δει πολλά άλλα μέρη και αυτό έχει διευρύνει ιδιαίτερα το νου τους και μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τη σημασία και την αξία της Θεσσαλονίκης. Αυτό ιδιαίτερα συμβαίνει σε θέματα εσωτερικής αναζήτησης, σε ψυχολογικό επίπεδο, το να θέλω δηλαδή να γνωρίσω με πληρότητα τον εαυτό μου για να καταλάβω ποιος πραγματικά είμαι, αυτό το γνώθης εαυτών, να ξέρω ποιος είμαι
αυτό το ταξίδι όσο περισσότερο διαρκέσει τόσο καλύτερα είναι, και επίσης το πνευματικό ταξίδι που αφορά στη γνώση του Θεού. Άλλο να έχω μια πίστη η οποία προκύπτει μέσα από την παραδοχή κάποιων δογμάτων, και άλλο να έχω αναζητήσει και να έχω σκαλίσει μέσα από συνεχείς ερωτήσεις και να έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα ή να μην έχω καταλήξει. Γιατί δεν είναι ανάγκη να φτάσω με έναν νοητικό τρόπο να αποδεχθώ δόγματα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι μέσα από την πορεία να έχω καλλιεργήσει με τέτοιο τρόπο τον εαυτό μου, ώστε να οριμάσω σε ένα πνευματικό επίπεδο και να έχω και μια νοητική ταπείνωση, αλλά και μια άλλου τύπου επίγνωση των δογμάτων. Και επίσης σε ένα ποιμαντικό επίπεδο, δηλαδή πώς μπορώ να καταλάβω τους άλλους ανθρώπους στη δική τους πνευματική πορεία και πώς μπορώ να τους βοηθήσω. Για να τους βοηθήσω σωστά, είναι απαραίτητο εγώ ίδιος να έχω κάνει μια μεγάλη πορεία. Να έχω αμφισβητήσει, να έχω πονέσει, να έχω προβληματιστεί, και έτσι όταν κάποτε φτάσω σε ένα επίπεδο σοφίας, ώστε να μπορώ να πω κι εγώ έναν λόγο ευαγγελικό ή έναν λόγο αγιοπατερικό, αυτός ο λόγος θα έχει μια άλλη σημασία μέσα μου και θα έχει και μια άλλη σημασία και για τον άλλον, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού, μιας μεγάλης περιπέτειας, μιας οδύσσιας. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευλογημένοι αλλά και σε εισαγωγικά κατηραμένοι να αναζητούν, να ψάχνουν, να μην αναπαύονται και να μην βολεύονται, σίγουρα βασανίζονται, και είναι σίγουρο ότι μέσα από αυτή την πορεία δεν βρίσκουν τις απαντήσεις που θέλουν με άμεσο τρόπο. Δηλαδή δεν θα θέσουν ερώτημα σε ένα πνευματικό δάσκαλο ώστε να πάρουν την απάντηση και να ησυχάσουν. Γιατί κάθε απάντηση θα γεννήσει μέσα τους νέα ερωτήματα. Νέες απαντήσεις, νέα ερωτήματα. Το ταξίδι όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό όταν γνωρίζουμε τέτοιους ανθρώπους που σε μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε στα 40, στα 50, στα 60 τους χρόνια, έχουν κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, τότε αισθανόμαστε ότι μπορούν να μας καταλάβουν, μπορούν να μας μιλήσουν και μπορούν να αναπαύσουν την ψυχή μας. Γιατί γνωρίζουν. Γνωρίζουν εμπειρικά και έχουν γνωρίσει εμπειρικά τις αλήθειες μέσα από την πορεία του ταξιδιού και με την βοήθεια αυτού του ταξιδιού. Δεν μπορείς να ανεβείς σε μια κορυφή ενός ψηλού βουνού αν σου κατεβάσουν την κορυφή από το βουνό και εσύ σκαρφαλώσεις το τελευταίο μέτρο επάνω. Παίρνεις την κορυφή, την κατεβάζεις κάτω και μετά με ένα σάλτο ανεβαίνεις επάνω. Όχι. Θα χρειαστεί να κάνεις όλη την πορεία. Τότε ξέρεις τι σημαίνει ταξίδι και ξέρεις την αξία και τη σημασία της κορυφής. Όσο περισσότερος λοιπόν είναι ο παιδεμός μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή, τόσο πιο έντονη είναι η παιδεία. Η παιδεία αυτή μας έχει καλλιεργήσει εσωτερικά και μας έχει προετοιμάσει ώστε να γνωρίσουμε την αλήθεια με ένα άλλο τρόπο και να μπορούμε να την μεταφέρουμε την αλήθεια στους άλλους. Βέβαια, καλό είναι κάποια στιγμή να έχουμε υπόψη μας αυτά τα πράγματα, να ξέρουμε ότι πρόκειται για ταξίδι, ότι πρόκειται για περιπέτεια και ότι οι ερωτήσεις δεν θα μας προσφέρουν τις οριστικές απαντήσεις, αλλά οι οριστικές απαντήσεις θα προκύψουν μέσα μας μέσα από έναν βαθύ ησυχασμό, μέσα από μια νοητική αυτοπαραίτηση. Όταν θα παραιτηθώ από αυτή τη διαδικασία της αναζήτησης, όταν ησυχάσει το είναι μου και παραδοθώ σε αυτές τις αλήθειες, ιδιαίτερα στον χώρο της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής, οι οποίες με έχουν αποκαλυφθεί, όταν λοιπόν παραδοθώ και εγκατεληφθώ σε αυτές τις αλήθειες, τότε θα ησυχάσω και τότε θα φτάσω στη γνώση. Απλώς για να μπορέσω να φτάσω, όπως είπαμε, σε αυτή τη γνώση, καμιά φορά χρειάζεται να κάνω αυτή την πολύτιμη περιπέτεια. Και έτσι το τέλος της γνώσης θα είναι πιο όμορφο, θα είναι πιο ποιοτικό, θα είναι εμπλουτισμένο. Και βέβαια θα έχω τη δυνατότητα τότε να είμαι και διδάσκαλος, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω όλους αυτούς που κάνουν μια ανάλογη πορεία.
θα μπορέσω να αγγίξω τις καρδιές των άλλων αναζητητών. Γιατί αν δεν έχω αναζητήσει ο ίδιος, αν δεν έχω ταλαιπωρηθεί, αν δεν έχω παιδευτεί, αν δεν έχω υποστεί αυτή τη διαδικασία της παιδείας, θα έχω απλώς αποδεχθεί δόγματα και θα θέλω μετά να μεταφέρω δόγματα και αλήθειες στους άλλους, χωρίς όμως να ξέρω όλα τα στάδια της οδύνης από την οποία μπορεί να περάσει κανείς αμφισβητώντας. Όσοι λοιπόν έχουν αυτό το πολύτιμο δώρο της ταλαιπωρίας και της οδύνης της αναζήτησης, είναι ευλογημένοι. Είπαμε ότι είναι και λίγο καθυραμένοι, γιατί έχει και ένα πόνο αυτό, είναι μια έμπονος διαδικασία, δεν είναι κάτι απλό, αλλά σίγουρα εμπλουτίζονται. Τώρα, αυτό που θα μπορούσα να πω στα παιδιά, στους νέους, οι οποίοι αναζητούν, είναι ακόμη στη διαδικασία της αναζήτησης, είναι ναι, να συνεχίσουν να αναζητούν. Αυτό είναι πολύτιμο, είναι ένα πολύτιμο δώρο της ζωής αυτούς, να συνεχίσουν να αναζητούν, να ξέρουν όμως ότι οι απαντήσεις δεν θα προκύψουν μέσα από τις ερωτήσεις, θα προκύψουν μέσα από την κατάργηση των ερωτήσεων. Όταν ο νους δηλαδή πάψει να θέτει ερωτήματα. Και αυτό είναι μια κορυφή ορίμανσης. Όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο της ορίμανσης, δεν θα θέτουμε πλέον τα ερωτήματα. Και τότε οι απαντήσεις θα βιωθούν μέσα μας ως βαθύς ησυχασμός. Πολύτιμο το ταξίδι, πολύτιμος και ο ησυχασμός. Όλα είναι καλά. Όποιος δέχεται με ευκολία τις απαντήσεις, ας δέχεται με ευκολία τις απαντήσεις. Όποιος είναι αναγκασμένος από το βάθος του είναι του να κάνει αυτή την πορεία, να ζήσει αυτή την οδύσσια, ευλογημένος και ας πονέσει. Και μακάρι όλοι να φτάσουμε σε ένα σημείο βαθιάς ησυχίας και ανάπαυσης της ψυχής και της καρδιάς μας, όπου θα έχουμε διαφύγει πια από το παιχνίδι των ερωτήσεων και των απαντήσεων και θα βιώνουμε την αλήθεια ως ένα γεγονός καρδιακής ανάπαυσης. Μια βαθιά υπαρξιακή, καρδιακή και πνευματική ανάπαυση, όπου εκεί θα υπάρχει μόνο η πληρότητα της αγάπης του Θεού, η βίωση της αγάπης του Θεού, γέννητο.